Ο Παύλος ομολογεί όσα έκανε. Η Στέλλα προσπαθεί να κατηγορήσει την Αναστασία, οπότε η Αλεξάνδρα την απολύει και η Στέλλα αναλαμβάνει ζωντά. Στην έπαυλη υποδέχονται θριαμβευτικά τον Ιάσονα για την πρώτη νίκη της ομάδας με πρόεδρο αυτόν. Η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη να δείξει την αγάπη της στον Ιάσονα, τον κάνει να πλέει σε πελάγια ευτυχίας. Ο Μίτσος, έχοντας ανακτήσει την εμπιστοσύνη της Χαράς, της λέει ψέματα και επιδίδεται στο γνωστό του πάθος για τον τζόγο. Ο Παύλος ομολογεί όλα σα έκανε μετά από εντολή του Ιάσονα. Ο Μάρκος το μαθαίνει και οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι και οι δύο με το θάνατο. Η Μαριέτα και ο Στέφανος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους σώσουν, αλλά μπροστά στη σκηνή θα βρεθεί και η μητέρα της Ευγενίας, η οποία αρχικά φαινόταν να συμπάσχει με τον Μάρκο. Παρά τις προσπάθειες της Μαριέτας και του Στέφανου, η κατάσταση γίνεται τεταμένη και οι δύο άντρες κινδυνεύουν με θάνατο. Μπροστά εμφανίζεται και η μητέρα της Ευγενίας, που αρχικά φαινόταν να συμπάσχει με τον Μάρκο και ανεβάζει την ένταση. Γίνεται σαφές ότι υπάρχει μεγάλη έχθρα και δυσπιστία μεταξύ των δύο ανδρών και είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να λύσουν τα ζητήματά τους και να καταλήξουν σε μια ειρηνική λύση. Τελικά η Μαριέτα και ο Στέφανος θα προσπαθήσουν να μεσολαβήσουν για την κατάσταση και να αποτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω βία. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.